Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Δημητρής και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό μας βίντεο θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Αγίου Ραφαήλ για να δούμε και να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της περιοχής με το φακό μας. Ο Άγιος Ραφαήλ βρίσκεται στο τρόπο Αληθερμής σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα του νησιού, τη Μυτιλίνη. Βρίσκεται στο λόφο των Καριών που ονομάζεται και Παναγιά της Καριάς. Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη είναι οσιομάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας. Είναι νεοφανείς Άγιοι καθώς μαρτύρησαν 10 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1463 μετά Χριστόν. Η εορτή τους είναι 2 μέρες μετά το Πάσχα, δηλαδή την Τρίτη της Δεκινησίμου ή τη Λαμπροτρίτη, στην ομώνυμη Μονή της Λέσβου. Ο Άγιος Ραφαήλ, γεννημένος το 1410 στο περιχώρι της Ιθάκης, ο κατά κόσμον Γιώργιος Λάσκαρης ή Λασκαρίδης ήταν χωρικός. Ο Άγιος Ραφαήλ είχε γονείς τον Διόνυσο και την Μαρία που του έδωσαν χριστιανική ερατροφή. Κοντά τους έμαθε πολλά, όμως όταν ήταν 13 χρονών έφυγε για τον Μιστρά με προτροπή του συζύγου της αδελφής του. Εκεί σπούδασε δυτική και ελληνική φιλοσοφία και ιατρική, κάτι που τον ευχαριστούσε πολύ. Κατατάχθηκε με μεγάλο βαθμό αξιώματος στον Βυζαντινό στρατό και αργότερα σε ηλικία 35 ετών έγινε κληρικός. Ο ιερέας που τον προέτρεψε να πάρει αυτόν τον δρόμο ονομαζόταν Ιωάννης και ήταν ιδιαίτερα σεβαστός και ευλαβής. Τούτο συνέβη ως εξής. Ήταν Χριστούγεννα και ο πάτηρ Ιωάννης κοινώνησε τους στρατιώτες κηρύττοντας το Λόγο του Θεού. Ο Γεώργιος εντυπωσιάστηκε τότε αλλά δεν έκανε τίποτα. Όταν ήρθαν κάποια θεοφάνεια εγκατέλειψε τη θέση του και ακολούθησε το δρόμο του Θεού. Κατάφερε να χειροτονηθεί και πρεσβύτερος, αφότου είχε γίνει μοναχός και αξιώθηκε με το οφίκιο του πρωτοσύγγελου και του αρχιμανδρίτη. Αναφέρεται ακόμα πως στάλθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Μορλάη της Γαλλίας προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Ραφαήλ είχε αποκαλύψει με το γνωστό θαυμαστό του τρόπο ότι έβγαζε λόγους στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο λόφο του Φιλοπάπου, στο ναό του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, με τις ιδιότητες του Εφημέριου και του Ιεροκήρυκα. Το 1350 πήγε στη Μακεδονία έχοντας πάντα στο πλευρό του τον Νικόλαο, ο οποίος εκάρη μοναχός και στη συνέχεια διάκονος. Μαρτύρησε στη Λέσβο στις 9 Απριλίου του 1463 αφού πρώτα υπευλήθη σε φρικτά βασανιστήρια από τους Τούρκους. Από έρευνα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα ήταν Τρίτη. Όταν έφτασε στο μοναστήρι, ο Άγιος Ραφαήλ βρήκε ακόμα 2 μοναχούς, τον Ρουβίμ και τον Ακίνδυνο. Στη συνέχεια, ο Άγιος έγινε ηγούμενος της Μονής εκείνο τον καιρό και ως τις 17 Σεπτεμβρίου 1462 στο νησί της Λέσβου που βρισκόταν υπό την επιρροή των Γενουατών επικρατούσε ηρεμία. Το μοναστήρι μετατράπη στο σημαντικότερο του νησιού και τα υπόλοιπα υπαγόταν σε αυτό, καθώς προσέφερε και ιατρική βοήθεια σε όποιον το είχε ανάγκη, με τη βοήθεια του ηγουμένου και του διακόνου Νικολάου. Στην Μονή καλλιεργήθηκαν και τα γράμματα, διότι το μοναστήρι λειτουργούσε και ως σχολείο για παιδιά.
Ο Άγιος λειτουργούσε για τελευταία φορά την Μεγάλη Πέμπτη. Την Μεγάλη Παρασκευή έβρεχε πολύ. Κάποια στιγμή ο Άγιος βγήκε έξω και είδε τους εισβολείς να πλησιάζουν στην πόρτα της Μονής. Με σθένος τους φώναξε ότι η ψυχή του ανήκει στο Θεό. Όμως το σώμα του μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Τράβηξε και ένα μεγάλο σταυρό που είχε στο λαιμό του και τους είπε «Εμείς αυτόν προσκυνούμε και ποτέ δεν θα τον εγκαταλείψουμε». Το μαρτύριό του είχε αρχίσει. Ο Άγιος Νικόλαος, μόλις είδε να τρυπούν μελόνχες τον ηγούμενο Άγιο Ραφαήλ, έπαθε συγκοπή. Ο Άγιος μαρτύρησε σε πολλούς το σημείο ταφής του. Από φόβο μην υπάρξει παρεξήγηση, από ολιγόπιστους έψαξαν το σημείο και πράγματι το βρήκαν στις 13 Ιουνίου του 1960. Η Αγία Ειρήνη που όταν μαρτύρησε ήταν μόλις 12 χρονών κοριτσάκι. Ήταν κόρη του Προέστου Βασιλείου. Παρότι μικρή σε ηλικία, άντεξε πολλά βασανιστήρια. Πρώτα της έκοψαν το ένα χέρι και ύστερα την έβαλαν σε ένα πιθάρι και την έκαψαν. Αυτό έγινε μπροστά στα μάτια των ανήμπορων γονιών της. Τα οστά της βρέθηκαν κοντά στους τάφους των άλλων μαρτύρων. Μαζί με τους Αγίους μαρτύρησαν ο Βασίλειος, η σύζυγός του Μαρία, το παιδί τους Ραφαήλ Βαπτιστικός, του ίδιου του Αγίου Ραφαήλ 11 μηνών, η ανιψιά τους Ελένη ο γιατρός, Αλέξανδρος και ο δάσκαλος Θεόδωρος. Τα οστά τους βρέθηκαν κοντά στον τόπο ταφής των Αγίων. Μαρτύρησαν στις 9 Απριλίου του 1463.
Το βίντεο έφτασε στο τέλος του και αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε στο εικονίδιο με το καμπανάκι, επιλέξτε αποδοχείων των ειδοποιήσεων για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Επίσης μπορείτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση για να φτάσει το βίντεο μας παρά έξω. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι εδώ και είδατε το βίντεο μου. Τα λέμε σε νέο από εμένα. Γεια σας!